θα είσαστε εκτεθειμένος εάν δεν ψηφίσετε και τον προϋπολογισμό. Την ακούσατε, την άκουσα και έχετε δίκιο. Θα πρέπει να ψηφίσετε και τον προϋπολογισμό. Συνδέεται μια εβδομάδα να ακούσετε και τι θα κάνω εγώ. Α, ωραία, ωραία. Τώρα πέστε μας για τη Χόχτη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πριν από μερικούς μήνες είχα κάνει ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών παρεδέχθη το ότι χρουστάει η Χόχτη στο ελληνικό δημόσιο, αμφισβήτησε τα 600 εκατομμύρια, αλλά μίλησε πάλι για εκατοντάδες εκατομμύρια και μου είπε ότι το θέμα βρίσκεται στα δικαστήρια και περιμένουν την απόφαση. Βγήκε η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν του εφετείου βγήκε πριν 4 ημέρες. Και επομένως εγώ ξαναέκανα ερώτηση ότι αφού βγήκε η απόφαση πείτε μου τι θα κάνετε. Και ακούστε πώς έπιασε το ελληνικό δημόσιο, απλοί υπάλληλοι της εφορίας, για να λέμε και τα καλά καμιά φορά για τους εφοριακούς υπαλλήλους, την φοροδιαφυγή της Χόφτη. Η Χόφτη, όταν πήρε το Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα στη σύμβαση. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Κακλαμάνη. Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο, θα τα πάρει τα λεφτά. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει άλλη οδόν. Εάν δεν τα πάρει, τότε 100 συνεδριάσεις για ψήφο εμπιστοσύνης και αν κάνουμε, στον κόσμο δεν έχει καμία αξία. Χτες πήγανε μια γυναίκα 70 ετών, προχτές πήγανε μια άλλη 100 ετών. Αντιπροχτές πιάσαν έναν άλλον, πάνε συνέχεια με βραχιόλια. Εδώ, εφόσον μιλάμε για τόσα εκατομμύρια, για 5.000 και ένα ευρώ, έτσι. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Κύριε Παπαδάκη, σημασία δεν έχουν τα βραχιόλια. Σημασία έχουν αν τα βραχιόλια μετατρέπονται σε ευρώ που μπαίνουν στα κρατικά. Πότε νομία θα ξεκινήσει όμως αυτό? Δεν έχω εγώ δίκιο να λέω ότι είναι διαφορετική η μεταχείριση για τον Έλληνα πολίτη από ότι είναι για μια γερμανική εταιρεία? Μα δεν χρειαζόταν να γίνει για τη Χόφτη το θέμα. Όταν μάλιστα μας κουνάνε το δάχτυλο. Και για άλλα πολλά. Η κυρία Μέρκελ το γνωρίζει αυτό, ήθελα να ξέρω. Τη το είπε κανένας? Εγώ αν το ξέρα το θέμα, δεν το ξέρα και ήμουνα στο Βερολίνο, θα έλεγα κυρία Μέρκελ, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Μια εταιρεία γερμανικών συμφερόντων χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι μόνο η Χόφτικ. Είναι πολλές γερμανικές, κύριε Παπαδά. Προφανώς της αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο όμως για τις υποχρεώσεις μας. Τα γερμανικά, είναι άλλο θέμα. Και όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τις ηλεκτρικές συσκευές. Χάσατε τη Siemens. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνο αυτά. Και είδα και τον πίνακα που βγάλατε ότι η Γερμανία από την κρίση κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, εγγράψατε 2-3 ευρώ. Να την ξαναδείτε τώρα, να την ξαναδείτε. Τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα. Η Γερμανία, οι Γερμανοί πολίτες είναι πλουσιότεροι συνολικά όλοι κατά 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ελβετοί. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο. 1-3 εκατομμύριο ευρώ. Και οι Έλληνες χαμένοι κατά 170 δισεκατομμύρια.